εσάς και στους τηλεθεατές. Εκατοντάδες οι άνθρωποι που είναι εκεί, θα δούμε και σε λίγο τις εικόνες. Πώς πάει δηλαδή η ανταπόκριση του κόσμου για τα τεστ? Μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τα 250 άτομα που έχουν κάνει το τεστ και υπάρχει συνεχής ροή. Έχετε και αποτελέσματα για αυτά τα 250? Όχι, ακόμα δεν έχω κάτι υπόψη μου, δεν έχω πάρει οτιδήποτε. Εντάξει, θα έχουμε μέχρι το τέλος της ημέρας, κύριε Κυριάκου, θα υπάρχουν αποτελέσματα, σίγουρα θα υπάρχουν. Και θα δείξουν και την πραγματική εικόνα που υπάρχει στον Δήμο μας, θεωρώ. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα. Άρα, είναι τώρα μια υπόθεση σε εξέλιξη στον Νίκο Ευγυρία στα Λατσά. Ο ιδιοκτήτης λέει ότι δεν έχει προσωπικό, θα φύγει από τον Νίκο Ευγυρία και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι 10 και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στον Νίκο Ευγυρία. Ως δήμαρχος, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ συμφωνώ από τη στιγμή που δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μείνουν εκεί μόνοι τους. Δυστυχώς ο Δήμος δεν έχει τέτοιες δομές για να μπορέσει να φιλοξενήσει ή να αναλάβει τέτοια ενέργεια. Θεωρώ ότι πρέπει να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό. Να πάνε πού, κύριε Δημαρχέ? Όπως είπε και ο ιδιοκτήτης, εγώ νομίζω ότι ή στο νοσοκομείο αναφοράς ή σε κάποιον άλλο χώρο που μπορεί να τους φροντίσει το κράτος. Έχετε μιλήσει με Υπουργείο Υγείας, Εργασίας, με κάποιους? Όχι, δεν έχω υπόψη μου οτιδήποτε, δεν έχω μιλήσει με κανένα. Θεωρώ όμως ότι το θέμα αυτό πρέπει να λήξει, διότι έχουμε μπροστά μας να διαχειριστούμε άλλα πιο σοβαρά θέματα στον Δήμο μας. Όσον αφορά τα κρούσματα που υπάρχουν στο Λύκειο, αυτή τη στιγμή έχουμε και ένα κρούσμα στο γυμνάσιο. Άρα είναι 16. Είναι το δάσος και όχι το δέντρο. Είναι 16 συν 1, 17. Όχι, το ένα το κρούσμα, Νικήτα, είναι στο γυμνάσιο Λατσών. Ναι, 16 είχαμε στο Λύκειο και ένα στο γυμνάσιο. Ναι. Και 10 στο Νίκο Ευγυρίας. Ναι, αυτά τα 10 είναι σταθερά. Είναι εκεί οι ανθρώποι, είναι 10 κρούσματα σταθερά. Μάλιστα. Και περιμένετε να δείτε με τα rapid test τι θα γίνει και τι αποτελέσματα θα έχουμε εντός της ημέρας. Βέβαια, αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη μέρα τι έχει γίνει με τα τεστ που γίνονται εδώ στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου για να δούμε πώς θα γίνει. Πάντως, θα συνεχιστεί εκτός από αύριο, εάν υπάρχει ροή και υπάρχει πρόβλημα, έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο Υγείας και θα μείνουν εδώ και για τις επόμενες μέρες να κάνουν τα τεστ. Μάλιστα. Σε λίγο θα έχουμε και εικόνες σε απευθεία σύνδεση. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά.